Καλησπέρα. 5η 23 Ιανουαρίου 2020 και αυτό το vlog, έτσι εντελώς τυχαία, γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι θα κάνουμε τη σειρά τα vlogs, έχει άμεση σχέση και με το πρωινό το vlog, αλλά και με το χθεσινό το πρωινό το vlog. Είναι πάλι ένα mail που έρχεται από ένα νεαρό παιδί, κοπέλα αυτή τη φορά, η οποία αντιμετωπίζει κάποια συμπτώματα συναισθηματικής αναστάτωσης ή ψυχολογικής διαταραχής, φοβίας σε αυτή την περίπτωση και πιο συγκεκριμένης φοβίας. Πάμε να διαβάσουμε το mail. Γεια σου κυρία Θέκλα, γεια σου αγαπητή. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνεις στο κανάλι σου στο YouTube. Σε γνώρισα πρώτη φορά πριν από κάποια χρόνια και από τότε παρακολουθώ στενά την καταπληκτική πορεία σας μέχρι και σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητή. Είμαι μια κοπέλα 26 ετών, με αρκετά θέματα. Για παράδειγμα, από πολύ μικρή ηλικία, όταν ντρεπόμουν και αγχωνόμουν, είχα τάσει σε εμετού ή ακόμη κατέληγα και στο να κάνω εμετό. Πλέον αυτό έχει γίνει χειρότερο σε σημείο που αναγκάζω τον εαυτό μου πριν φύγω από το σπίτι να κάνω εμετό για να μην γίνει αυτό σε ένα εξωτερικό σημείο, καφέ, σπίτι κλπ. Ή ακόμη, αν ξέρω για παράδειγμα πώς θα φύγω στις 5 το απόγευμα, θα φάω αργά το πρωί και δεν θα ξαναφάω. Όπως επίσης και όταν βγαίνω δεν τρώω, μόνο θα πιω κάτι, αν και εφόσον είμαι μόνο με άτομα που νιώθω καλά και άνετα. Και όταν πάω σε καφετέρια που δεν έτυχε να ξαναπάω, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να εντοπίσω πού είναι οι τουαλέτες, σε περίπτωση που τη χρειαστώ και αν δεν την εντοπίσω, ίσως και να μην πάρω τίποτα να πιω. Άρα έχεις φοβία για εμετό εσύ, έχεις φοβία ότι μπορεί να κάνεις εμετό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συμβαίνει, μπορεί να συμβεί. Κάποιο περιστατικό θα είχες στη ζωή σου όπου έκανες εμετό, ίσως γιατί έφαγες κάτι χαλασμένο, γιατί είχες γαστρεντερίτιδα, οτιδήποτε. Ήταν μια πολύ αρνητική εμπειρία αυτή για σένα και προφανώς το μυαλό σου έχει δημιουργήσει ως ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας αυτή τη φοβία του να προσέχεις υπερβολικά, μην τυχόν και πάθεις ξανά αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι μου θυμίζεις? Μου θυμίζεις την περίπτωση ενός παλιού μου πελάτη, ο οποίος έκανε μια εργασία η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν φρουρός σε κάποιο χώρο που για 8 ώρες έπρεπε να μένει ακίνητος. Δεν μπορούσε να φύγει από το πόστο του, δεν μπορούσε να πάει στην τουαλέτα. Μία φορά έτυχε να πάει στη δουλειά και να του έρθει να πάει στην τουαλέτα. Και ένιωσε πάρα πολύ άσχημα, δυσκολεύτηκε, ντροπιάστηκε και έκτοτε, από φόβο μην τυχόν του ξανασυμβεί να πάει στην τουαλέτα, να θέλει να πάει στην τουαλέτα όταν είναι στη δουλειά και δεν μπορεί, σηκωνόταν πάρα πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή 3 ώρες πριν από την ώρα που έπρεπε να σηκωθεί και πίεζε τον εαυτό του να πάει στην τουαλέτα προκειμένου να μην του έρθει αυτό στη δουλειά. Και μάλιστα αυτό το πρόβλημα το είχε ακόμη και όταν σταμάτησε εκείνη τη δουλειά και έκανε δική του δουλειά, όταν άρχισε μια άλλη εργασία. Μιλάμε για πολύ παλιό περιστατικό αυτό, μιλάμε για πριν 20 χρόνια περιστατικό, που με την ψυχοθεραπεία το είχε ξεπεράσει. Δηλαδή είχε καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το φόβο που είχε και να χαλαρώσει και να μην καταπιέζει τον εαυτό του, είτε να μην πηγαίνει σε χώρους που δεν ξέρει αν θα έχει τουαλέτα ή όχι, είτε να σηκώνεται πολύ πιο νωρίς το πρωί πριν να πάει στη δουλειά για να μην του συμβεί αυτό το πράγμα. Πρέπει οπωσδήποτε να πας σε ψυχολόγο. Οπωσδήποτε. Πρέπει να πας σε ψυχολόγο. Είναι συγκεκριμένη φοβία αυτή. Και όταν έχουμε μια συγκεκριμένη φοβία, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Πρέπει να πας σε ένα ψυχολόγο και κατά προτίμηση κλινικό ψυχολόγο. Ψυχολόγο που να έχει εξειδίκευση σε τέτοια θέματα. Επίσης, έχω πολλές φοβίες, όπως ανελκυστήρες, αεροπλάνα, πλοία, υψοφοβία, φοβάμαι τους σκύλους, την ταχύτητα. Και αν κάποιος έρθει να μου πει μια δική του φοβία που δεν την έχω δει και δεν την είχα σκεφτεί μέχρι τώρα, τότε την αποκτώ κι αυτή. Α, Παναγία μου, και σου είπα αυτή τη φοβία. Δεν είπα ακριβώς τι φοβία είναι, οπότε μην. Έτσι συμβαίνει με τις φοβίες. Άμα ακούσεις και κάποιον άλλον που έχει, μπορεί να αποκτήσεις κι αυτή. Και τώρα τελευταίος έχω έντονο φόβο μην χάσω τους γονείς μου, ίσως επειδή τους τελευταίους 3 μήνες έχουν χάσει κάποιοι κοντινοί μου άνθρωποι, δικούς τους ανθρώπους, ή και ότι παρόλη την ηλικία μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνη μου. Ακόμη και για να πάω σε μια δουλειά όπως την τράπεζα, χρειάζομαι κάποιον από την οικογένεια μου να αναλάβει να μιλήσει και να επιλύσει το ποιο ζήτημα.
Άρα έχεις και αγοραφοβία προφανώς. Αγοραφοβία είναι η φοβία εκείνη στην οποία φοβάσαι να βρεθείς ανάμεσα σε κόσμο που δεν γνωρίζεις. Ακόμη κάτι είναι το ότι δεν έχω κάνει ποτέ σχέση και γενικά έχω θέμα με το αντίθετο φύλο και για φιλική σχέση. Και επειδή όταν λέω αυτό, συνήθως με ρωτάνε αν είχα ποτέ κακοποιηθεί σεξουαλικά, η απάντηση είναι όχι ποτέ. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να έχεις κακοποιηθεί σεξουαλικά για να φοβάσαι τις σχέσεις με το άλλο φύλο. Είναι μέσα στα πλαίσια της αγοραφοβίας αυτό ή το γενικότερο φοβιό που έχεις. Επίσης είμαι πολύ ενοχική. Όταν κάτι με ενοχλεί δεν μιλάω, γιατί νιώθω ότι λέγοντας κάποια πράγματα θα πληγώσω τον άλλο και προτιμώ να πληγώνω τον εαυτό μου. Και αν καμιά φορά μιλήσω, έχω τύψεις και μετά ζητάω συνέχεια συγγνώμη. Η ενοχικότητα έχει τη ρίζα της στον τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει, στη διαπαιδαγώγησή μας, στις επιδράσεις που έχουμε από το περιβάλλον και πάλι είναι ένα πολύ επίπονο ψυχολογικό σύμπτωμα που πάλι χρειάζεται ψυχοθεραπεία για να επιληθεί. Και τελευταίο, δεν δουλεύω λόγω του άγχους και δεν νιώθω ικανή πώς μπορώ να ανταπεξέλθω, ούτε οδηγώ, ούτε έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Άρα η φοβία που έχεις, η φοβία συγκεκριμένη για τον εμετό, αλλά και οι γενικότερες φοβίες που έχεις, κάνουν τη ζωή σου δυσλειτουργική, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να πας σε ψυχολόγο. Γνωρίζω πως χρειάζομαι ψυχολόγο, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να ανοιχτώ σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω. Είναι δύσκολο για σένα να ανοιχτείς σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις, όμως αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσεις, γιατί μόνο μέσα από την ψυχοθεραπεία θα μπορέσεις να βρεις την άκρη από αυτό από το νήμα. Ίσως αυτή την επιστολή κυρίως την στέλνω για εμψύχωση, να κάνω το επόμενο βήμα και να ακούσω τη γνώμη σας. Και εγώ αυτό κατάλαβα, ότι τη στέλνεις για να ακούσω ότι πρέπει να πας στο ψυχολόγο και να το ακούσεις και όχι από μένα και από τους υπόλοιπους που θα σου γράψω. Και από πού ίσως πιστεύετε πως προέρχονται όλα αυτά τα θέματα. Πληροφορίες που ίσως βοηθήσουν, η μητέρα μου και η αδερφή μου είναι πολύ κοινωνικές, δυναμικές και ανεξάρτητες. Η μητέρα μου έχει πολλές ίδιες φοβίες μαζί μου, αλλά λόγω του δυναμικού της χαρακτήρα δεν εντοπίζονται εύκολα. Ο πατέρας μου και ο αδερφός μου είναι πιο σιγανών τόνων άνθρωποι και τολμηροί. Πιστεύω ότι όταν κάθε παιδί που γεννιέται φέρνει μαζί του κάποια κληρονομικότητα, κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, που σε κάποιες περιπτώσεις το προδιαθέτουν το παιδί, αν θα αναπτύξει κάποια ψυχική διαταραχή, να αναπτύξει τη συγκεκριμένη. Δηλαδή το γεγονός που λες ότι η μαμά σου, παρόλο που είναι δυναμικός και κοινωνικός άνθρωπος, έχει αρκετές φοβίες παρόμοιες με τις δικές σου, αυτό συνηγορεί με το κομμάτι της κληρονομικότητας, ότι υπήρχε κληρονομική προδιάθεση για να αναπτύξεις φοβίες. Γιατί όμως ανέπτυξες εσύ τις συγκεκριμένες φοβίες, δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Θα μπορείτε όμως να βρείτε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μαζί με τον ψυχολόγο όταν πας να κάνεις ψυχοθεραπεία. Ο ψυχολόγος θα πάρει το ιστορικό σου, δηλαδή θα σε ρωτήσει πράγματα από την παιδική σου ηλικία μέχρι σήμερα, θα μιλήσεις στο ψυχολόγο για ό,τι θυμάσαι από τη ζωή σου και μαζί συζητώντας αυτά τα πράγματα με τον ψυχολόγο, θα φτάσετε σε συμπεράσματα ότι αυτό το περιστατικό ίσως να με έχει επηρεάσει, το άλλο περιστατικό ίσως να με έχει επηρεάσει, πώς ένιωθα για παράδειγμα αν έχεις δεχθεί bullying στο σχολείο, πώς ένιωθα όταν δεχόμουν τον bullying. Είναι πιθανό νομίζω να έχεις δεχθεί bullying εσύ στο σχολείο, παρόλο που δεν αναφέρεις κάτι στην επιστολή σου, υποθέτω ότι μπορεί να έχεις δεχθεί bullying στο σχολείο. Ή υποθέτω ότι μπορεί να, ίσως η μάνα σου παρά ο πατέρας σου, γιατί λες ότι ο πατέρας σου είναι χαμηλών τόνων και η μάνα σου όμως είναι πολύ δυναμική. Μήπως ήταν πολύ αυστηρή μαζί σου, μήπως, η μάνα σου μήπως σε έκρινε αυστηρά, μήπως προσπαθούσε να σε δυναμώσει με τον παραδοσιακό τρόπο που οι γονείς προσπαθούν να ενδυναμώσουν τα παιδιά τους με σκληρότητα και έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Σίγουρα οι απαντήσεις στο ερώτημα γιατί έχουν αναπτυχθεί αυτές οι φοβίες σε σένα βρίσκονται πρώτα απ' όλα στην κληρονομική προδιάθεση με την οποία γεννήθηκες και δεύτερον, αλλά εξίσου σημαντικό, στο ότι βίωσες τραυματικά γεγονότα στη ζωή σου, τα οποία έφερα στην επιφάνεια αυτή την κληρονομικότητα. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν είναι διάγνωση αυτό το πράγμα, είναι η άποψή μου γενικότερα για το πώς δημιουργούνται αυτές οι ψυχικές διαταραχές, οι οποίες είναι αυτές που παλιότερα οι ψυχίατροι ονόμαζαν νευρώσεις,
Δηλαδή είναι ψυχικές διαταραχές επίκτητες και όχι τόσο πολύ σοβαρές. Εσένα όμως, επειδή είναι συγκεκριμένη φοβία, η οποία συνδυάζεται με τη φοβία του να κάνεις πράγματα μόνη σου εκτός σπιτιού, σε ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Οπότε είναι απαραίτητο για σένα να πας στο ψυχολόγο και ίσως την πρώτη φορά να πας με κάποιο πρόσωπο που είναι δικό σου μαζί την πρώτη φορά. Ή τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις. Θα μπορούσες να κάνεις συνεδρίες μέσω Skype. Θα ήταν ιδανικό για σένα αυτό. Οι συνεδρίες μέσω Skype, κατά τη γνώμη μου, είναι ιδανικές για ανθρώπους οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δυσκολεύονται να βγουν από το σπίτι. Είτε γιατί ζουν στο εξωτερικό, σε μια χώρα που η γλώσσα είναι διαφορετική και θέλουν να κάνουν συνεδρίες μέσω Skype με έναν ψυχολόγο που μιλάει τη δική τους γλώσσα, τη μητρική τους γλώσσα, είτε γιατί καλή ώρα όπως εσένα έχουν δυσκολία στο να μετακινηθούν. Ίσως δηλαδή να ξεκινήσεις συνεδρίες μέσω Skype με έναν ψυχολόγο, στείλε μου πίσω στο mail να μου πεις που μένεις. Αν ξέρω κάποιο ψυχολόγο στην περιοχή σου που να κάνει και συνεδρίες μέσω Skype να σου συστήσω, ψάξε και μόνη σου να βρεις κάποιον. Και μέσω Skype είναι πιο εύκολο να κάνεις το πρώτο κονέ, την πρώτη επαφή, να κάνεις μια-δυο συνεδρίες μέσω Skype και μετά σιγά σιγά να πας και επί τόπου. Εντάξει, σου στέλνω την αγάπη μου. Τώρα, όσον αφορά στη φοβία για τον εμετό, θα δεις, μπορεί να μην θυμάσαι, αλλά σε κάποια φάση θα έκανες εμετό για κάποιο λόγο, θα ήταν πολύ επώδυνη ή ντροπιαστική εμπειρία για σένα και αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για να ξεκινήσει αυτή η συγκεκριμένη φοβία. Εντάξει, κουκλάρα μου. Μην τα βάζεις κάτω, σε παρακαλώ πολύ. Μην πεις να σε εμψυχώσω. Σε εμψυχώνω. Σου το λέω με όλη μου την αγάπη. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να κάνεις ψυχοθεραπεία. Και αν ο ψυχολόγος σου συστήσει να δεις και κάποιο ψυχίατρο, γιατί πολλές φορές βοηθάει ταυτόχρονα με την ψυχοθεραπεία η λήψη αντικαταθλιπτικής αγωγής, βοηθάει στο πιο γρήγορο ξεπέρασμα των φοβιών. Γιατί οι φοβίες είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τον άνθρωπο, εξαιρετική ταλαιπωρία. Δυσκολεύει την καθημερινότητα του, ρίχνει την ποιότητα της ζωής του πάρα πολύ χαμηλά και είναι κρίμα να ταλαιπωρείσαι και εσύ και άλλοι νέοι άνθρωποι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικία. Δεν είναι τόσο τραγικές οι φοβίες. Η θεραπεία των φοβιών υπάρχει. Είναι η ψυχοθεραπεία και κάποιες φορές ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτική αγωγή, με φάρμακα αντικαταθλιπτικά δηλαδή. Δεν είναι απαραίτητο για όλες τις φοβίες να πάρεις αντικαταθλιπτικά. Απλώς λέω ότι σε κάποιες φοβίες μπορεί να χρειαστεί συνεργασία ψυχολόγου και ψυχίατρου. Όμως θεραπεύονται οι φοβίες και το έχω δει στην πράξη και έχω δει πολλούς ανθρώπους να ξεπερνούν τις φοβίες. Είναι κρίμα γιατί είναι κάτι που ξεπερνιέται, είναι κάτι που μπορείς να το ξεφορτωθείς και το κουβαλάς και ταλαιπωρείς και εσύ και όλοι όσοι έχουν φοβίες. Φιλιά, καλό βράδυ.